αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα γκρουπ 50 ατόμων, το οποίο ήθελε 100 ευρώ για να κάνει την επίσκεψη, σήμερα είναι 400. Δηλαδή 300 ευρώ επιπλέον στο προγραμματισμένο ποσό το οποίο είχε συμφωνηθεί. Και δεν συζητάμε, ξέρετε, για ένα γκρουπ τη σεζόν. Καταλαβαίνετε ότι τα πρακτορία αυτά διακινούν 50-100 γκρουπ τη σεζόν, που σημαίνει 15.000 ή 30.000 ευρώ την τουριστική σεζόν επιπλέον σε βάρος του πρακτορείου, το οποίο δεν είχε συμφωνήσει να κάνει τέτοια πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση θα πληρώνουμε τα 8 ευρώ τη βάρκα να του πάει μέχρι εκεί, να του κάνει μία βόλτα και να του ξαναφέρει απέναντι στην πλάκα και να μην, δεν θα ανέβουν πάνω για να πληρωθούν τα εισιτήρια αυτά. Χωρίς να κατέβουν στη Σπιναλόγκα, εκτός αν το πληρώσουν έξτρα, ναι. Βέβαια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα, το οποίο θα δημιουργήσει πιθανότατα ζητήματα στην επισκεψιμότητα του νησιού. Ίσως αυτό είναι σκόπιμο, πιθανότατα είναι σκόπιμο, αλλά κυρίως δείχνει ότι για άλλη μια φορά και για ένα άλλο ζήτημα ευαίσθητο, γύρω από τη διαχείριση του τουρισμού, οι κυβερνώντες παίρνουν αποφάσεις στο πόδι, αγνοώντας τις πραγματικές συνθήκες που υπάρχουν. Δήμαρχε, γι' αυτό που λέτε, είχε πει η κυβέρνηση, είχε πει δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι εντάξει, εμείς θα αυξήσουμε το εισιτήριο, αλλά για να σας χρυσώσουν το χάπι, έδωσαν το πράσινο φως να πάρετε μέρος του εισιτηρίου. Όχι, στο βέβαια, Δήμο. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα πουθενά. Είναι μια κουβέντα που υπόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι θα κοιτάξει να δει αν μπορεί να δώσει. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όποιος το λέει αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μεταφέρονται χρήματα από αυτό το πόρο στους Δήμους. Εδώ να σκεφτείτε ότι την προηγούμενη Δημαρχία με το 2000 είχα ζητήσει από τάπα το 20% των εσόδων του αρχαιολογικού χώρου και να μην ξανασχοληθεί το Υπουργείο Πολιτισμού με τη Σπιναλόγκα και ούτε καν να απάντησα. Όχι τώρα να μας δώσουν χρήματα. Είναι δυνατόν εδώ και αυτά που μας οφείλουν δεν μας δίνουν. Σαν τα οι Δήμοι έχουν να πάρουν από τον Ιανουάριο και θα μας δώσουν τώρα λεφτά από εδώ. Είναι δυνατόν. Αυτά τα κρατάνε όλα διότι πρέπει να πληρώνουμε εκεί, να τα ρίχνουμε στο άπατο βαρέλι.